εκατοντάδες χανιώτες αθλητές, πρωταθλητές, μέλη των ομάδων πόλο του ΝΟΧ που αγωνίζονται στην πρώτη εθνική κατηγορία, αλλά και παιδιά που παρακολουθούν προγράμματα εκμάθησης κολύμβησης, κινδυνεύουν να βρεθούν στον αέρα. Η διοίκηση του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, που εξ ανάγκης σηκώνει ένα οικονομικό βάρος που δεν της αναλογεί, προειδοποιεί πως αυτή τη φορά αδυνατεί να εξασφαλίσει την προμήθεια πετρελαίου αλλά και χλωρίου και κατά συνέπεια οι δεξαμενές κολύμβησης θα κλείσουν αν δεν υπάρξει κρατική παρέμβαση. Δεν είναι θέμα απόφασης δικής μας, είναι ότι θα πάρθει απόφαση εξ ανάγκης από το προσωπικό του ΕΑΚ, από τους εργαζόμενους στο ΕΑΚ, γιατί δεν θα είναι ούτε οι θερμοκρασίες οι επιτρεπόμενες για να κολυμπήσουν οι αθλητές μας, ούτε η χλωρίωση η απαραίτητη. Εμείς όσον αφορά το κομμάτι της χλωρίωσης θα προσπαθήσουμε να το καλύψουμε και αυτή τη βδομάδα. Όσον αφορά το ποια μέρα θα κλείσει, ελπίζουμε ο καιρός να βοηθήσει για να καθυστερήσει αυτή η μέρα. Την ευθύνη της διαχείρισης του κολυμπητηρίου έχει σε τοπικό επίπεδο το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο, το οποίο όμως από τον περασμένο Αύγουστο είναι ακέφαλο, με συνέπεια να υπάρχει τεράστιο κενό στην αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του κολυμπητηρίου Χανίων. Λόγω έλλειψης πάλι της διοίκησης του ΕΑΚ, πληρώσαμε πετρέλαιο 5 φορές, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τώρα, προκειμένου να ζεσταίνουμε τη 12,5 πισίνα, η οποία είναι τα πιο μικρά παιδιά μας και είχαν μεγαλύτερη ανάγκη από οποιονδήποτε άλλο. Ο καιρός όμως δεν βοηθάει γενικότερα. Οι πισίνες είναι δροσερές. Ήδη υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους αθλητές, δικαιολογημένες διαμαρτυρίες και κυρίως από τα μικρότερα παιδιά. Δεν μπορούμε όμως να παρέμβουμε, δηλαδή είναι πολύ μεγάλο το κόστος που δεν αντέχει ο όμιλος σε καμία των περιπτώσεων να καλύψει κόστος πετρελαίου για τις μεγάλες πισίνες. Πιθανό λουκέτο στις κολυμπητικές δεξαμενές θα απορριθμίσει πλήρως τα προγράμματα των ομάδων του ΝΟΧ και ταυτόχρονα θα αναγκάσει τις ομάδες πόλο της Α1 κατηγορίας να αναζητήσουν εναλλακτικούς χώρους προπονήσεων στο Ηράκλειο ή στην Αθήνα. Έχουμε δύο ομάδες Α1. Οι δύο κορυφαίες ομάδες του νομού στην Α1 εθνική κατηγορία είναι το πόλο γυναικών του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, που με μεγάλο κόπο και προσπάθεια ανέβηκε πέρυσι στην Α1 κατηγορία, και η ομάδα ανδρών, η οποία παράγει αθλητές για όλη την Ελλάδα και έχει τιμήσει τον Ναυτικό Όμιλο και τη χώρα μας συνεχώς, και δεν θα μπορούμε να φιλοξενήσουμε αγώνες. Και τι θα πούμε, θα πάμε στο Ηράκλειο να κάνουμε τους αγώνες, θα πάμε στην Αθήνα, ποιος θα το καλύψει αυτό το κόστος? Οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων υδατοσφαίρησης, κολύμβησης, τεχνικής κολύμβησης, συγχρονισμένης κολύμβησης του ΝΟΧ προέβησαν χθες σε διαμαρτυρία προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, κατά την οποία ενημερώθηκαν για το πιθανό λουκέτο. Κάνουμε έκκληση και ζητάμε την άμεση παρέμβαση των βουλευτών Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Χανίων, ώστε να εξευρεθούν πόροι άμεσα προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία και των τριών κολυμβητικών δεξαμενών. Είναι κρίμα πάντα τα Χανιά να μένουν στο περιθώριο. Δεν αξίζουν τα Χανιωτόπουλα κάτι λιγότερο από το αυτονόητο. Ζητάμε να παραμείνει ανοιχτό το μοναδικό σε λειτουργία κολυμβητήριο στον ομό. Ακόμα και αν αύριο το πρωί οριστεί διοίκηση στο ΕΑΚ, δεν θα έχει τα αντανακλαστικά ούτως ώστε να προμηθεύσει με πετρέλαιο το κολυμβητήριο. Άρα θα πρέπει να βρεθεί κάποια άλλου είδους λύση, που δεν ξέρω πόσο εύκολη είναι ή με ποιο τρόπο πρέπει να γίνει. Στο μεταξύ, στην αναμονή βρίσκεται η Κοινωνία των Χανίων για την υλοποίηση της εξαγγελίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για άμεση δημοπράτηση του έργου ανακατασκευής του κολυμβητηρίου Χανίων. Σύμφωνα με την διοίκηση του ΝΟΧ, η τελευταία ενημέρωση από τον ΟΑΚ κάνει λόγο για δημοπράτηση εντός των ημερών.